ίδιος προσέφερε τον εαυτό του και εκείνος μαζί με πολλούς άλλους, τους οποίους έχω γνωρίσει ως συνεργάτες του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, στην απόψινή εκδήλωση στο σπίτι του της Ευρώπης που όμορφα κάνει, και να ευχηθώ, όπως είπα και στην αρχή, σε όλους καλή χρονιά, ευλογημένη, χαρούμενη, στοιχών δε στις σκέψεις του Μακαριωτάτου, και εγώ ως ελάχιστος να τονίσω ότι σήμερα παρά ποτέ χρειάζεται ενότητα και κοινή προσπάθεια. Σας ευχαριστώ και καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ, Πάνσιο Γιώτατε. Πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε και πραγματικά θρησκευτικό σου. Και σας ευχόμαστε καλή χρονιά, γεμάτη υγεία και δύναμη. Ο πληθυντικός οφείλεται στο ότι προσωπώ τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον τομεάρχη τουρισμού, τον κύριο Μάνο Κόνσολα, τον χαιρετισμό τον οποίο σας μεταφέρω, χαιρετισμό όχι τυπικό, αλλά ουσιαστικό, εγκάρδιο και ειλικρινά από ψυχής, που συνοδεύεται από τη λύπη της πρακτικά αδύναμης και αδύνατης παρουσίας τους απόψε μαζί μας. Το θέμα της απόψινής εκδήλωσης με αγγίζει προσωπικά, γιατί αφενός υπηρέτησα στην Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής. Τώρα καμαρώνουμε βέβαια όλοι και δικαίως για την αύξηση του τουρισμού στη χώρα μας. Ο πολιτικός λαϊκισμός είναι ο μεγάλος εχθρός και για την Ευρώπη και για τον τουρισμό. Ο τουρισμός ευνοήθηκε πολύ και από τις τρεις βασικές ελευθερίες της ενιαίας αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, την ελευθέρωση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και την ελεύθερη διακίνηση προσώπων. Αν σε αυτά προσθέσουμε το ευρώ και το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus, αντιλαμβανόμαστε το πόσο ευνοϊκό περιβάλλον διαμορφώνεται για την ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης και της τουριστικής ανάπτυξης. Σήμερα, όλο ένα και περισσότερα κοινοτικά κονδύλια διοχετεύονται σε τουριστικές υποδομές, καθιστώντας τον κλάδο ως καθοριστικό παράγοντα αηφόρου ανάπτυξης. Έχουμε ανάγκη από ένα ακόμη πιο ζήδωρο όραμα και από ένα και από ακόμη μεγαλύτερη συνεργασία όλων μας. Σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ και πάλι για την εκδήλωση. Σας συγχαίρω θερμά για την πρωτοβουλία σας για την εκδήλωση με θέμα Ευρώπη και τουρισμός που συμπίπτει τα 90 χρόνια από την ίδρυση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Ο τουρισμός ενώνει τους ανθρώπους, ενώνει τα έθνη, δημιουργεί γέφυρες επικοινωνίες και συνεργασίες μεταξύ των λαών. Ο τουρισμός είναι ισχυρή κινητήρια δύναμη για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, πρόοδο και ευημερία. Συγχαίρω από καρδιάς τους πρωτοπόρους του ελληνικού τουρισμού που τιμώνται στη σημερινή εκδήλωση για την πολυετή προσφορά τους και την ανακδόση του έργου τους. Όπως εμείς και τον κύριο Κωνσταντίνο Κατσιγιάννη για τη συμβουλή στον τουρισμό και για το βιβλίο του, που παρέχει πολύτιμη γνώση για την ιστορία του οργανισμού. Το σημαντικό αυτό διάλογο για το μέλλον της χώρας μας και τη θέση στην Ευρώπη. Κατά συνέπεια, ο ρόλος τους είναι πολύτιμος. Σας χαίρομαι για την ευθυρία του λόγου σας και σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Ο κύριος Γιώργος Κουτσάκος, βουλευτής Β' Αθηνών Τομεάρχης Εξωτερικών, αναφέρει ότι πέρα τη οικονομική διάσταση του θέματο, ο τουρισμό αποτελεί ένα σημαντικό μέσο παρεμβάσει σε βασικέ υποδομέ και σύνδεση των έργων αυτών με την τοπική κοινωνία και την παραγωγή με στόχο την βελτίωση των συνθήκων διαβίωση των τοπικών κοινωνιών και την αύξηση τη απασχόληση. Αυτά όσον αφορά του σχέδιου. Θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση τώρα εδώ, πριν πούμε τα πεπραγμένα και τον προγραμματισμό που έχουν μείνει καθ' ναι, και ήδη σε άλλα φύλλα τη Ευρώπη, σε διάφορε πόλει, μεταξύ των οποίων και το δικό μα το Βίρονα. Ενώ με όλα αυτά υπήρχε καλή συνεργασία με αποτέλεσμα να υπάρχουν θεαματικά αποτελέσματα. Παράλληλα, το Σπίτι Ευρώπη Αθηνών συνεργάστηκε και με άλλου ομόλογου πολιτιστικού φορεί σε ολόκληρη την Ελλάδα και προώθησε με τον τρόπο αυτό του σκοπού του, δηλαδή την ευρωπαϊκή ιδέα, την ενότητα τη Ευρώπη, μια Ευρώπη προόδου, συνεργασία και ευημερία. Ακούραστη οργανώτρια, καινοτόμο δημιουργό και προσεκτική επιμελήτρια όλων των συνεδρίων, των συναντήσεων και των προγραμματισμένων εκδηλώσεων του Σπιτιού τη Ευρώπη Αθηνών ήταν και είναι η κυρία Εύη Μαντού. Για τον λόγο αυτό, όλε οι ευρωπαϊκέ εκδηλώσει είχαν πάντοτε επιτυχία. Για τον ίδιο δε λόγο, είχε πολύ μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση για τον εορτασμό των 40 χρόνων του Σπιτιού τη Ευρώπη Αθηνών που έγινε με την οργάνωση και την προδίδα τη κυρία Εύη Μαντού στι 10 Δεκεμβρίου 2018 στην αίθουσα τη εταιρεία.
βρισκόμενοι, αγαπητά μέλη του σπιτιού της Ευρώπης Βίων, σας μεταφέρω τον συγκινημένο βέβαια, σας μεταφέρω τον χαιρετισμό του σπιτιού της Ευρώπης Αθηνών και ευχόμαστε το νέο έτος να είναι για όλους καλύτερο από το προηγούμενο, με υγεία, ειρήνη, καλύτερες εργασιακές συνθήκες και οικονομικούς πόρους. Ευχαριστώ το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου της Ευρώπης Βίων και τον Πρόεδρο κ. Σταύρο Βαλβανά για την απόφασή του να τιμήσει το σπίτι της Ευρώπης Αθηνών για τα 40 χρόνια που την ίδρυσε. Αυτή η τιμή γίνεται σήμερα σε μένα, ανήκει αυτό στο σπίτι της Ευρώπης Αθηνών για τις δράσεις που πραγματοποίησε 40 χρόνια συνεχώς, χωρίς καμία διακοπή, από το 1978 μέχρι σήμερα. Το έργο είναι συνολικό. Το σπίτι της Ευρώπης Αθηνών εόρτασε στις 7 Σταύρο μου, 7 Δεκεμβρίου το 2018, αυτή τη σημερινή, τη σημαντική για μας επέτειο στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα. Κοντά μας την ημέρα αυτή βρισκόταν και έκανε χαιρετισμό ο πρόεδρος του Σπιτιού της Ευρώπης Βίων, ο Σταύρος Βαλβανάς. Εδώ αισθάνομαι την απόλυτη ανάγκη να αναφερθώ στον Σταύρο, αγαπημένος φίλος και όχι μόνο. Μας συνδέουν και άλλοι οικογενειακοί δεσμοί και κοινοί αγώνες. Ο Σταύρος, όπως πολλοί από εσάς γνωρίζετε και όπως το είπε και ο ίδιος προηγουμένως, για το σπίτι της Ευρώπης είναι ένας από τους τρεις πρωτεργάτες του θεσμού αυτού στην Ελλάδα, του σωματείου θα έλεγα. Καλησπέρα. Ο Βασίλης Πετρόπουλος, δόκτωρας αστροφυσικός του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, ο Γιώργος Μαλούχος, δημοσιογράφος, και ο Σταύρος Βαλβανάς, δικηγόρος, δημιούργησαν, οργάνωσαν και προώθησαν το σπίτι της Αθηνάς. Ο Σταύρος με μεγάλο ενθουσιασμό ανέλαβε καταρχήν το 1978 όλη τη διαδικαστική συγκρότηση του Συλλόγου και έγινε αργότερα η ψυχή του. Ο Γενικός Γραμματέας και αργότερα Πρόεδρος του Συλλόγου της Ευρώπης Αθηνών υπερέθησε από τις θέσεις αυτές με ζήλον το έργο του Συλλόγου και πραγματοποίησε μεγάλες το σπίτι της Ευρώπης Αθηνών. Με την εθελοντική προσφορά του διατάνω σε όλα αυτά τα χρόνια το μήνυμα μιας Ευρώπης που ανήκει στους πολίτες της, μιας Ευρώπης που οφείλει να πορεύεται και να αγωνίζεται σύμφωνα πάντοτε με τις αρχές της ισότητας, της ελευθερίας και της αλληλεγγύης. Το σπίτι της Ευρώπης Αθηνών συνεχίζει με θέμα η επίδραση της ελληνικής γλώσσας στις ευρωπαϊκές γλώσσες, η αγγλική γλώσσα. Με ομιλητές, τους καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Αδάμ Αδάμ και κύριο Χριστόφορο Καραλαμπάκη. Ακολούθησε ο εορτασμός της ημέρας της Ευρώπης το 2018 στις 12 Μαΐου σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Έκθεση με θέμα οικονομική και κοινωνική ένωση της Ευρώπης με ομιλητές τους κύριους Νίκο Γιαννή, Χρήστο Κόρτσο, Γιώργο Μπίτσο, Βάλια Αρανίτου και Αντώνη Τριφίλη. Στις 12 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη κατέτος τετραήμερη επίσκεψη στο Άγιο Όρος του Προέδρου κ. Σταύρου Βαρδαλά και των μελών μας Τριαντάφυλλου Τριανταφύλλου, Θανάση Τσιοκάνη, Νίκου Βούλγαρη και Δημήτρη Χατζηδάβαλη. Η επέτειος των 25 χρόνων από την είδηση του σπιτιού μας έγινε στις 30 Ιουνίου με ομιλητές τα μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου και με φωτογραφική απεικόνιση όλων των δραστηριοτήτων μας της 25ετίας. Μοιράστηκε ένα μυστικό δίπλωμα των 15 χρόνων, δόθηκε ένας τόμος με τα ευρωπαϊκά κείμενα και κάθε μέλος και φίλος μας έλαβε μια επιτραπέζια προτομή του Λόρδου Βίλωνα ως αναμνηστικό της επετείου μας αυτής. Εφέτος, ο Σύλλογός μας είχε και πάλι την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Eurocapitals. Οργανώθηκε λοιπόν τριήμερο πανευρωπαϊκό συνέδριο στην Αθήνα μεταξύ 14 και 16 Σεπτεμβρίου με δύο θέματα, το Brexit
και οι επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές οικονομίες το πρώτο θέμα και η ανεργία στην Ευρώπη το δεύτερο. Ακούστηκαν απόψεις από τη Γαλλία, την Ολλανδία, τη Γερμανία, την Κύπρο, την Αγγλία, τη Φιλανδία και φυσικά από εμάς για την Ελλάδα. Μεταξύ 1 και 4 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη επίσκεψη στο Βελιγράδι σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κίνηση της Σερβίας και το Επιμελητήριο Βελιγραδίου. Θέματα της συνάντησης ήταν η Σερβία στην Ευρώπη και οι ελληνοσυρβικές σερβικές πολιτιστικές σχέσεις. Η ελληνική αντιπροσωπεία συνεργάστηκε με τον Έλληνα Εμπορικό Ακόλουθο στο Βελιγράδι και επισκέφθηκε κάποια. Ήταν 7 κράτη από την Ευρώπη που συμμετείχαν εδώ πέρα με θέμα το Brexit και οι επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές οικονομίες. Το θέμα η ανεργία στην Ευρώπη ήταν σοβαρό κοινωνικό θέμα στην Ευρώπη. Ο πρόεδρος του Γιουργάπλου, ο καθηγητής Ζαν Μποντογκέ, μιλάει. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών είχε έρθει και προσμήθηκε για τη θέση του Ελληνικού Υπουργείου για το θέμα του Brexit. Ο καθηγητής κ. Γουίτς μίλησε με θέμα η πύλη της εξόδου. Εδώ μιλεί ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κίνησης της Φιλανδίας, ο Αλέξο Πέκαλη. Και εδώ δώσαμε το αναμνηστικό μας μετάλλιο του Λόρδου Βίρονα στους όρους του συμμετέχοντες και μετά από μια αναμνηστική φωτογραφία. Και εδώ στην πολιτιστική εκδήλωση που κάνουμε πάντα και κάνουν και οι ξένοι για πάνω που πηγαίνουμε έξω, είχαμε πάει στην Πραβρόνα, στην όρη της Αρτέμιδος και ήρθαμε το μουσείο. Εδώ στο Βελιγράδι, η πρώτη μέρα που πήγαμε, η οφθαλμητής αποστολή. Εδώ είμαστε μαζί με τον εμπορικό κόσμο, τον κύριο Χαράλαμπο Κουναλάκη, ο οποίος μας βοήθησε πάρα πολύ. Εδώ είμαστε στο σήμα κατατεθέν του Βελιγραδίου, το Φρούριο Καλεμεντάν, όπως λέγεται. Αυτό είναι ο Πύργος Ντεμπόησα, που συνεργαλήθηκε ο Ρήγας Φεραίος. Να επισκεφθήκαμε και αυτόν. Εδώ είναι η εκδήλωση που γίνεται με τον πρόεδρο και τον διευθυντή του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Βελιγραδίου, τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης για θέματα ένωσης Σερβίας Ευρώπης και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κίνησης της Σερβίας. Και εδώ είναι μια αναμνηστική φωτογραφία, πάλι δώσαμε σε όλους αυτούς το αναμνηστικό μας μετάλλιο του Λόρδου Βίρονα. Εδώ είμαστε στο μοναστήρι του Κόποβο, ένα πολύ ωραίο ψευδό μοναστήρι, έξω από το Βελιγράδι. Εδώ είναι τα 40 χρόνια του Υπουργείου Ευρώπης Αθηνών με την κυρία Μαλούχου. Ένας κύριος να έρθει έξω. Πανακόπιτα, να κόψουμε ρόλο της Ανακοστής. Ευχαριστώ πάρα πολύ την καρδιά. Σπάσαν την κίνα εξήλθεν ο φθόγος σου, ως δεξαμένη το λόγο σου, διούθε ο πρεπός εδογμάτισας την φύση των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ήθρη κατεχόσμησας βασίλειο εν ιεράτευμα, πάτερ όσοι εν Χριστώ τον Θεόν ηκέτευε, δωρήσαστε ημίν το Μέγα Έλεος. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντακισχυρίους άνδρας προτάσας, αυτός ευλόγησον και τούτον τον εόρτιον άρτο, εις τιμή και μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας Ουρανοπάντρος του Μεγάλου. Παράσου εγαθέ εις τους ευτρεπείς ασύ τον άρτο τούτον και εις τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πάντα τα προσωπηρία ενθύματα, ότι εσύ ο ευλογών, αγιάζων, πληθύνων, τρέφων και συντηρών τα σύμπαντα και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και η Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Θα μου επιτρέψετε εγώ να σταυρώσω την Αγία Βασιλόπιτα, ευχόμενος με όλη τη σημασία της λέξεως
χρόνια πολλά και καλές επιτυχίες. Και ευχαριστήθηκα πάρα πολύ και για τις δραστηριότητες που άκουσα ότι έχει όλη η εκδήλωση. Θα κόψω το κομμάτι του Χριστού, το οποίο εκπροσωπεί και του Αγίου Βασιλείου, εκπροσωπεί ο Αρχιεπίσκοπός μας και την υπόλοιπη μήτα θα τη δώσω στον κύριο Πρόεδρο για να κανονίσει εκείνος πού και πώς θα δώσει τα διάφορα κομμάτια. Χρόνια πολλά και πάλι, καρδιά μου. Είναι η δεύτερη φορά κάνει τη δέηση ο πατέρα Σπυρίδων στην Παναγία. Είχε έρθει πριν από 15 χρόνια, ήταν πολύ καιρό. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, πατέρα. Το κομμάτι για την Ευρώπη. Ο Πρόεδρος. Θα δεις την Ειδώνα, μας επιτρέψει να σας αγωγή μου με κέντρα, να σας δω και να πω πάνω. Θα δεις την Ειδώνα. Κύριε Μετσικέ. Κύριε Κατσικάλη. Κάνουμε και με λίγο. Όλα ωραία, όλα ωραία. Όλα όσα κάνετε τα καλύτερα πρώτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και το χρόνο να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.